Βλογκάκι με λαφτσίδι σήμερα. Love plus for the win. Να το παιδί μας. Το Τζιέρι. Θα τρακάρουμε κιόλας, είμαστε βλάκες εμείς. Έλα ρε, θα με τρακάρεις, τι θα γίνει. Παιδάκι. Είσαι τρελός. Μπαπ, σκορπιός. Σκορπιός, μπαπ. Μπαπ, σκορπιός. Ε, ακούς, παίρναμε και στρίψε σωστά γιατί εγώ μπερδεύτηκα. Πω πω, την προηγούμενη φορά πάμε εδώ πέρα στο Ρόκαστρο να πούμε στο Σέλ, στο Βεζινάδικο. Και πώς ρε φίλε εγώ μπερδεύομαι και στρίβω μέσα, τι έχει εδώ, ένα σούπερ μάρκετ, και μπαίνω στο σούπερ μάρκετ μέσα, στα Lidl, αντί να μπω στο Sell. Να το, εδώ είναι, στο Lidl. Είχα μπει μέσα στα Lidl εδώ, μπερδεύτηκα. Έτσι να πούμε μέσα τώρα, έτσι είναι μαλλιό, όπα. Παράτα το εδώ, κλάει μάλλον. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Σιρόκο vlog, το οποίο με βρίσκει έξω από το Σιρόκο και το cameraman μέσα στο Σιρόκο, θα δείτε στη συνέχεια τα τελείως, πράγματα που έχει γίνει. Τελείως. Όπως κάθε Σιρόκο vlog ξεκινάει στο βενζινάδικο για να γεμίσουμε καύσιμα, γιατί δυστυχώς τρώνε έτσι με τα δύο τα χέρια. Παπ σκορπιός. Παπ σκορπιός. Γεμίσαμε. Δες ένα μέρα φίλε. Δες ένα αρχή φίλε, ήρθε και πάρκα, δεν μπορώ να πω μες στα μάκρυ. Δείτε λίγο την αντίδρασή του. Τι οδηγάω, Μακλάρεν, να ανοίξεις προς τα πάνω. Μακλάρεν οδηγάω. Ήθελα να δω την αντίδρασή σου. Να σου πω, άντε αγόρι μου, χαλάς το πλάνο. Εδώ πέρα από κάμερα man και bodyguard, securitas, bodybuilder, ου μπλέξεις εν δέκατη εντολή. Μα κάθε φορά που είμαστε μαζί, το παρατήρησες, είχαν έρθει εδώ την προηγούμενη φορά, τον είπες στην ιστορία, για τρόμαξη. Έλα, Βίκ. Αφού δεν προωθούμε τη βία εδώ πέρα. Ναι, όχι ρε φίλε, μα αυτό δεν την προωθήσαμε. Ναι, το λήξαμε με ένα βλέφαρο, ε. Προειδοποιήσαμε. Σωστό. Κράτο τώρα. Αυτό κόψω, δεν χρειάζεται το πούμε. Προειδοποιήσαμε. Κόψω. Λοιπόν. Θα σας δώσω τη διεύθυνσή του, όποιος έχει πρόβλημα, να πάει να το... Όποιος έχει πρόβλημα, παιδιά, έρχεται. Τηλέφωνο την αστυνομία. Έρχεται σπίτι του Γιώργου, τον κάνει ένα 9-5. Πρώτα, εγώ πήγα να πω στο δικό σου. Ένα οδηγείς στο άμαξ. Λες πως οδηγάς στο Σιρόκο, μπρο. Τσέκα. Δες εδώ τώρα, πρωταγωνιστή. Βλέπεις, το πόδι εδώ δεν χρειάζεται. Και με το άλλο γκάζι. Όπα. Ρε μπρο. Θα σε βάλω να το βάλεις τέτοιο ρε, γαλάκτωμα πάνω. Άσε να λέει τώρα, μα εγώ χτύπησα εδώ πέρα. Είσαι και 2 μέτρα παλικάρι, πού μπήκες εσύ εκεί πέρα. Λοιπόν, βάλω το κάθισμα τέρμα πίσω. Να κοιτάς από τα πίσω παράθυρα πρέπει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, μπρο. Περίμενε. Είναι πολύ πιο άνετο από το δικό μου, μπρο, να ξέρεις. Τι λες ρε. Ναι, ναι. Είναι, γιατί εσένα το τιμόνι. Είναι πολύ καλύτερο από το δικό σου, είπες. Πιο βολικό, βολέ. Πιο καλό, πιο όμορφο. Πιο βολικό για ψηλού, ρε μαλάκα. Εσένα είναι τερμακά το τιμόνι. Όχι. Γι' αυτό, φίλε, δες λίγο. Εμένα τα πόδια δεν τα κουμπάνε. Συνήθως τα πόδια μου είναι εδώ, σε όλα τα μάτια. Ναι. Εδώ πέρα είναι πολύ άνετο. Ωραία, πες μας λίγο πώς σου φαίνεται να κάθεσαι μέσα σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο. Να το σηκώσω πιο πάνω. Πείραξε το, άντε. Σε πειράζει. Με πειράζει. Δεν το κάνω. Πείραξε το κι εσύ όμως. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Έλα, πείρα, θα το φτιάξω. Από εδώ και τέρμα πάνω. Ναι, και μπορείς να το τραβήξεις και έξω άμα θες. Όχι, έξω δεν χρειάζεται. Μπρο, ναι, ρε φίλε, δες εδώ. Το βλέπεις. Το βλέπω. Χωρίς δεν χρειάζεται να πατάω συμπλέκτη, οπότε δεν θα κάνω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ναι, είπαμε, το πόδι θα είναι από εδώ έξω. Ναι, έξω. Έτσι. Έτσι εδώ. Στον καθρέφτη από πάνω. Πολύ, πολύ χώρο. Εντάξει, θα πρέπει να το δώσω για αυτό το βίντεο μόνο. Ναι. Ότι είναι πολύ καλό, ρε. Τι πολύ, είναι πολύ καλό. Το αμάξι σου είναι πολύ καλό. Τι είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Το DSG για πες, είναι καλό αυτό. Αυτά τι μου έλεγε. Αυτά είναι ηχεία. Βέβαια, εδώ πέρα παίζουν τα μπάσα. Τι λες, μαλάκι. Πολύ καλό. Όχι, εμένα είναι ηχεία. Γιατί εμένα έχει από εδώ χειριστήριο, ρε. Δες εδώ πέρα λίγο τι έχει γίνει εδώ πέρα από τα γαλακτώματα, μπρο. Από τα πανάκια έχει σκαλώνει εδώ πέρα και αρχίζει και ξεκολλάει λίγο. Και από τον αέρα που φυσάς και αυτά. Εδώ δεν βάζεις σπρέι και τέτοια. Ναι. Okay. Πλέον όχι. Μην αλλά βάζεις. Αρχίζει και χαλάει. Άμα ξέρετε πού μπορώ να βρω τέτοιο εδώ πέρα, γιατί και από εδώ αρχίζει και κάνει, άμα φαίνεται καλά στο βίντεο, γράψτε μου λίγο κάτω στα σχόλια να το κάνω μια αλλαγούλα, γιατί αρχίζει και με ενοχλεί οπτικά. Εντάξει, τώρα. Δεν φαίνεται πολύ, να ξέρεις. Τώρα, όσο αφορά εδώ την άποψη Σιρόκο, για να σε δω άμα σου πάει. Κόκκινο χρώμα. Ωχ, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Ωραία, για πες. Λοιπόν, κάθισμα είπες ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία, άνετο είπες ωραίο. Και το τιμόνι είναι πολύ ωραίο. Τιμόνι ωραίο. Καύλα είναι. DSG.
Τι, έτσι δεν έχω οδηγήσει, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις έχω ότι μου είπες ένα BMW X3. Πριν που πίναμε καφέ, θέλω να μου φίλε, πεις. Φίλε, εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όταν αλλάξω αυτοκίνητο, όταν πάρω. Θα πάρει Σιρόκο. Όχι, Audi θα πάρω πάλι προφανώς. ERS, ERS. Δεν απάντησε για το DSG, bro. Ναι, όχι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, είσαι έτσι όλη την ώρα εργάτης εκεί. Γκαγκαγκούγκα, γκαγκαγκούγκα. Και άμα έχει και λακκούβα και τέτοια είσαι. Δες εδώ έναν εργάτη. Θέλω να βάλω paddles στα μάξι. Ωραία, θα βάλουμε paddles. Το DSG. Αυτό που μου είπες πριν θέλω να το πεις, να το έχω και καταγεγραμμένο σε ένα βίντεο. Μπρο, κοίτα, άμα ρε φίλε θες να τρέξεις με τα μάξι. Μπρο, άμα θες να τρέξεις με τα μάξι, δεν μπορείς να τρέξεις, φίλε. Με τα hits μπορείς να τρέξεις, γουστάρεις κιόλας full. Αλλά άμα θες να το κάνεις drag race, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταλάβες. Τι μου είπες στον καφέ. Τι. Πόσο ωραίο είναι το DSG. Ναι, αυτό είπα, πόσο ωραίο είναι το DSG. Αυτό λέξει έτσι. Και μια που τα είπαμε όλα αυτά, να πούμε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, λέει. Όταν φυσάς τον καπνό, λέει, σε έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι έχεις αισθήματα για αυτό να. Ναι, ρε φίλε, εγώ το έκανα έτσι εδώ γιατί είμαστε μπροστά στην κάμερα. Πίσω από την κάμερα γίνεται αλλιώς. Σωστό. Τώρα μην τα λέμε στα παιδιά. Εγώ είμαι πάντα από πίσω. Ναι, ναι. Μόνο στην κάμερα είμαι μπροστά. Μην τα λέμε στα παιδιά τώρα και. Και τώρα λέμε να πάμε στα τζάμπο να βρούμε καμιά κρεάτικη στολή. Ε? Ναι, ρε φίλε. Μπρο, θα παίξουμε πολύ ωραία εκεί πέσα. Ναι, ναι, ρε φίλε. Θες να πάμε μέχρι τα τζάμπο με αντίθετα μάτια. Να πάμε κανένα πρόβλημα, αλλά είναι DG, μπρο. Πώς βάζω πρώτη. Μπρο, πώς μπαίνει πρώτη. Μια φορά έχω οδηγήσει ζωή μου, μπρο. Και έτσι, πήγαινα normal και θέλω να σταματήσω stop. Και λέω, α, κάτσε να βάλω νεκρά. Εγώ τώρα στο μυαλό μου το μικρό και πάω να πατήσω συμπλέκτη. Κοίτα, εσένα το. Θα σκοτωθήσει, αν πατήσει. Δες λίγο, πρέπει να δείξω στα παιδιά. Εδώ το φρένο, ωραία, είναι normal. Δηλαδή το πλάτος του είναι normal. Ναι. Σε εκείνο μπρο έφτανε μέχρι εδώ, ήταν τεράστιο. Ναι. Οπότε εγώ όταν έκανα αυτό. Ωραία. Πάτσα και φέρνω. Όχι, φίλε, πάτσα και φέρνω με τα δύο πόδια. Oh, σκέψου λίγο με πόσο δύναμη πατά στο συμπλέκτη και σκέψου με πόσο δύναμη. Με το αδύναμο μα, ξέρω, πόδι, μπρο, με ξέρω, το αριστερό να πατήσει το φρένο. Μπρο, ξέρω. Να σου ξέρω γιατί πατά. Τόσο δύναμη. Μπρο, ξέρω γιατί πατά φρένο και με τα αριστερό πόδι πολλέ φορέ. Και για να πατήσει με τα αριστερό πόδι, με τα αριστερό πόδι πρέπει να το πατήσει ίσα ίσα γιατί το αριστερό πόδι είναι συνδυσμένο. Κατάλαβε. Ούτε πατάει κάτω το πέλμα σου. Αυτά μην τα δοκιμάσεις στο σπίτι. Ναι, παιδιά, όχι, γιατί. Για να το μάθω αυτό, φίλε, εγώ ήθελα να τρακάρω 50 άτομα από μπροστά μου. Disclaimer. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τζάμπο. Θες να πάμε αντίθετα μάχη, εγώ το ψήνω. Θα πεθάνεις, αφού με ρωτάς πώς μπαίνει. Να το κάνω ένα κύκλο εδώ γύρω-γύρω. Ωραία, έλα, το κάνουμε μαζί. Για να έλα, ωραίο, ωραίο. Επειδή δεν χωράω να μπω. Ναι. Πάτα το φρένο. Πατημένο είναι. Φέρεσαι. Ναι. Γύρω ένα κλειδί μέχρι να ανάψω τα λαμπάκια. Κλειδί. Οκ. Ανάψανε τα λαμπάκια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ωραία, το φρένο μην το αφήσεις. Δεν τα αφήνω, ρε μαλάκα, δεν τα αφήνω στο δικό μου το αυτό. Γύρνα το κλειδί. Δεν θα πάρει μπρος χωρίς συμπλέκτη να βατήσω. Ναι, ναι, ναι. Όπου και να το έχω αυτό. Ναι. Όχι όπου και να το έχεις, μόνο στο πάρκινγκ. Okay. Λοιπόν, αυτός ο Λευγές εκεί πάνω έχει ένα τέτοιο πάνω. Μπράβο, ναι. Πάτε το και βάλω στο D. Εδώ είναι το D. Ναι, ωραία. Το λέει κιόλας, μαλάκα, βρω το λέει. Κατεβάζεις το χειρόφρενο και τώρα με το που αφήσεις το φρένο ξεκινάει αυτόματα. Ναι, ναι. Ωραία. Κάντο λίγο μπροστά να πω. Ακραίο. Πέρα είναι πολύ εύκολο δηλαδή. Πάνε λίγο πιο εκεί. Οκ. Να το κάνω μια γύρα. Περίμενε. Μπρο, κλείδω. Το δικό μου ταμάκι το κλείδω σε εγώ. Εδώ θα είμαστε, ρε. Μπρο, πού είναι τα κλειδιά. Ανάτα, δεν είναι τα κλειδιά. Κάτσε. Μπρο, εντάξει τώρα. Τι έχουμε παίξει μπαλίτσα, ρε μαλάκα. Την μπαλίτσα έχουμε παίξει. Άμα μου αρέσει, μπορώ να το κάνω το δικό μου. Τι, DSG. 2.500. Πάντω. Έλα, πάμε. Okay. Μαλάκα, το αριστερό το πόδι δεν κάνει τίποτα, μην ξεχάσεις, μπρο. Μην κάνεις καμιά μάλα, θα καρφωθούμε. Και τώρα απλά πατάω γκάζι. Ναι. Έχει βάλει ήδη Δευτέρα. Τι λες, ρε μάλα. Ναι. Και άμα. Μπρο, ακραίο. Δες εδώ πόσο εύκολο είναι, σαν ποδήλατο. Και τώρα πατήσω φρένο, δηλαδή απλά δεν. Νεκρά. Πάτα φρένο. Μα ακραίο. Και άμα τα αφήσω, πάει μόνο του. Ναι. Τι λες, ρε. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Το έχεις για να πάμε μέχρι το τζάμπο έτσι. Ναι, ρε, μα το λέω. Μπρο, σου λέω είναι διαφέρον γκάζι, δεν κάνεις τίποτα. Απλά σε παρακαλώ, θέλω να έχεις τεταμένη την προσοχή σου, μην πατήσεις τίποτα με το αριστερό πόδι. Όχι, ρε. Οκ. Okay. Ναι, ρε. Ωραία. Πάμε έτσι. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Δεν έχεις οδηγήσει το ταφ καθόλου, Το δικό σου όχι, έχω οδηγήσει άλλο ταφ. Ωραία, εντάξει, κλάει μάλλον. Απλά ο συμπλήτη είναι λίγο περίεργο, θα ξέρει. Τι θα πει αυτό. Πακέτι, θα σε σβήσει τρεις φορές. Γιατί να με σβήσει, ρε. Πάνε, βάλε, θα δεις. Driver είμαι, ρε, μπρο. Είσαι μεγάλος. Είσαι μεγάλος. Θα πήγες τα κλειδιά μου, Τα κλειδιά μου τα έδωσε, ναι. Πάμε τώρα εδώ να οδηγήσουμε το ταφ του cameraman. Καταρχάς, πόσο πίσω είναι η θέση. Είναι τέρμα πίσω. Δείτε λίγο, δεν φτάνω να πατήσω, ρε. Δεν φτάνω.
Η όπιστε είναι πατητή, ε. Δείτε λίγο και πώς έχει σηκώσει το χειρόφρενο. Εδώ, έτσι. Κάτσε, περίμενε. Δείξε λίγο, δείξε. Δύναμη. Πάμε, τραβά. Λοιπόν, δεν τραβάω, ξαναγυρνάμε στα τζάμπο, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Νάτος. Τι λέτε, αφήνουμε το σιρόκο και πάμε εδώ στο Audi. Όχι, not. Δείτε τον εδώ πως χαίρεται από τον καθρέφτη που οδηγάει το σιρόκο. Θα σου σβήσει, λέει, τρεις φορές. Ναι ρε, λογικά θες έμαθα να οδηγάω και ξεκίνησα να οδηγάω αυτόματο. Απλά κάποια στιγμή ανακάλυψα τη μαγεία του DSG και λέω, οπ, τι μαγικό πράγμα είναι αυτό εδώ. Ας βάλουμε αυτόματο και από εδώ και πέρα κάθε κριτήριο αυτοκινήτου που αγοράζω θέλω να είναι αυτόματο γιατί μου αρέσει. Και πόσο μάλλον DSG. Αχ, λαδίλατο τα αυτά, φέτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ε, μπρο, νιώθω ότι, ότι δεν οδηγάω, μα νιώθω ότι υπολειτουργώ, ρε φίλε. Μπρο, μπρο, είναι ακραίο, σου λέω δεν κάνω τίποτα. Ε, τα μάξι είναι μάρα, φίλε, αυτό. Μπρο, βλέπω τα μάξι μου και είμαι έτσι, έτσι εγώ τώρα. Εγώ βλέπω το δικό μου και χαίρομαι. Μπρο, είναι πολύ καλό όμως. Ε? Και έχεις βάλει και το carbon και ακούγεται έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να πατήσω κάτι. Μπαίνω μπροστά σου. Φύγε, φύγε. Εντυπώσεις από σιρόκο. Λοιπόν, σιρόκο φίλε, ποιότητα. Ποιότητα. Τα κλειδιά σου τα έδωσα εγώ, ε. Ναι. Ποιότητα φίλε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Κάτι που και σου έκανε εντύπωση για... περισσότερο. Εγώ που ρε φίλε οδηγάω μόνο τέτοια, μόνο πώς το λένε. Μόνο ταχύτητες, ναι. Μόνο manual, ρε φίλε μου φαίνεται περίεργο γιατί νιώθω ότι δεν κάνω κάτι, ρε φίλε, καταλάβεις. Σου άρεσε όμως. Αλλά ναι, ρε φίλε, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν. Και έχω συνηθίσει να οδηγάω πολύ χαμηλά, εγώ είδες πόσο χαμηλό είναι. Ναι. Ε, είναι αρκετά χαμηλό. Τέχει, δεν το βλέπεις μπροστά το μπαμπρίς. Α, το βλέπω, εντάξει. Το βλέπεις, το σήκωσες. Έκανα, σιλά, όχι, έκανα μπροστά το κάθισμα απλά. Ναι, είναι πολύ. Έτσι, στο δικό μου κάθισε έτσι ουσιαστικά. Ναι. Αυτό δεν ένιωσε, πάει λίγο έτσι. Ναι. Εντάξει, εσύ το ρυθμίζει αυτό από το κάθισμα. Το ρυθμίζει. Απλά εγώ έτσι έχω συνηθίσει πιο ταξιτζή. Ναι, κατάλαβα. Τώρα. Πολύ καλό, ρε. Όσο αφορά τις δικές μου εντυπώσεις στο TAF-TAF. Εντάξει, οκ. Okay, Audi, ποιότητα, εγγύηση, αμαξάρα. Ωραίο περπάτημα στον δρόμο. Οι αναρτήσεις πώς φάνηκαν. Οι αναρτήσεις είναι σκληρές γενικά, έτσι, αλλά δεν είναι πολύ κομπάνημα. Ε, δεν είναι. Είναι σκληρές όμως. Είναι πολύ, πολύ σκληρές. Μπαίνεις καλά στις στροφές δηλαδή, δεν φοβάσαι αυτό. Πολύ ωραίο. Αλλά εξακολουθώ να γουστάρω λίγο περισσότερο το σιρόκο. Εντάξει, πολύ ωραίο είναι, το Audi. Είναι αλλά... το στυλ, ρε φίλε, του καθένα, καταλάβεις. Ναι. Δηλαδή, ναι. Εγώ έβλεπα τα Maxima όταν οδηγούσαμε και λέω, μέκα έτσι φαίνομαι. Και εγώ έχω ένα βίντεο που λέω, που κοίτα το σιρόκο. Ενώ εδώ, λαδίλα λέω το Audi. Λαδίλα, γιατί επειδή και λαδί. Το δικό σου δεν καίει, πάλι καλά, ε. Όχι ακόμα. Και εμένα δεν καίει λάδια το μετάξι, μπρο. Ναι, το έχω στρώσει, το έχω κάνει καινούριο. Αν ανοίξουμε το καπό, παντουλάδια θα έχει από κάτω. Ναι, άλλο αυτό, ρε μαλάκα. Δεν χάνει λάδια, ούτε χάνει τέτοιο. Τώρα, άμα έχει λίγο τέτοιο, είναι καλό, ρε φίλε. Καλό είναι, καλό είναι. Πάμε να πάρουμε από κρεάτικη στολή. Πάμε, ναι. Στα τζάμπο, για να δείξουμε κιόλα. Α, δεν φαίνεται, δεν έχει τα τζάμπο εδώ. Πάρα πολλά βιόνια. Τι εννοεί, το έχω ξεκινήσει ήδη. Πρώτο κεφάλι μου δεν χωράει εδώ μέσα. Η μύτη μου. Περίμενε. Δεν χωράει το κεφάλι μου. Αυτό είναι για παιδιά, μπρο. Βάλ το λίγο κι εσύ. Εγώ νομίζω ότι ήμουν ένα παιδί. Προχώρησε το κεφάλι σου μέσα. Δεν όχι πολύ καλά. Πού είσαι εγώ. Έλα. Η μύτη μου προεξήχε. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι το vlog. Εγώ δεν βλέπω. Κατέβασα από το viewcutter, έτσι. Τζάκς πάρω φορούσε για πόλαρ το ήξερες. Πρώτη ντύθιες ρε. Έχετε κάνει κράτηση. Μισό να πάρω λίγο τη φυσικό. Τι έγινε, brother μου. Υπάρχει πρόβλημα. Προβλέμα. Να πούμε ότι φύγαμε πάρα πολύ απογοητευμένοι από τον τζάμπο γιατί είχε 10 στολές ενηλίκων και είχε 400 για παιδιά, ας πούμε. Και ήταν και χάλια, ήταν μάπα. Ναι, one size. Εμείς πού να χωρέσουμε one size. Από 100 κιλά ο καθένας. Ναι, μπρο. Ο καμεραμάν είναι και 2 μέτρα. Εγώ είμαι και εγώ 2 μέτρα. Αλλά πήραμε κάτι εδώ πέρα πάρα πολύ διάσημο να το δοκιμάσουμε. Για το κάνουμε βίντεο στο TikTok. Οπότε όποιος θέλει να δει την αντίδρασή μας από τις γεύσεις και όλα αυτά, μπείτε εκεί πέρα να το δείτε. Μετά θα πάμε και κάνουμε καφέ, θα το συνεχίσουμε το vlogάκι μετά. Ε, ναι, ρε φίλε, θα είναι και ο Αποστόλης μετά. Θα συνεχίσουμε, θα είναι content creator εκεί πέρα. Ναι, ρε. Content machine θα είναι βασικά, όχι creator. Τέλος πάντων. Πάμε γυρίσουμε το TikTok. Ναι, πάμε, έλα, μπρο. Βάλτε εδώ μπροστά, βάλτε. Τι να σου πω. Μας χαιρέτησαν κάτι παιδιά εδώ πέρα. Πες τι γίνεται, ρε. Μας ξέρανε. Έμεινε από μπαταρία, μπρο. Έχει
Και ασκεί το λαδάκι του φίλου, δεν θα σα βρει ποτέ. Θα δουλεύει. Εννοείται, πλάκα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο το TikTok μας. Δεν προέλα. Έχουμε στα χέρια μας κάτι πάρα πολύ διάσημο που παίζει και ήθελα καιρό να το δοκιμάσω. Οπότε είπα να το γυρίσω και ένα βίντεο να δείτε την αντίδρασή μου. Γεια σας, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Έτσι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς σε ένα ακόμα βίντεο. Τι μου κάνετε. Λοιπόν, ψάχνουμε καλώδια εδώ πέρα. Να βοηθήσουμε ποιόνα. Τα παιδιά να βοηθήσουμε εδώ πέρα. Τα παλικάρια εδώ, λόχος, ρε. Ναι. Κάτσε. Και... κρίμα είναι. Εν τω μεταξύ, δες εδώ τι έχω πάρει για επόμενο βίντεο. Αμορτισεράκια καπό είναι. Για να όχι, ρε. Έχουμε. Τι είναι σαν αμορτισεράκια καπό. Αυτό που το σηκώνει μόνο του. Ναι, μπουκάλες πήρες. Α, δεν έχω καλώδια. Όχι αμορτισεράκια, ρε μαλάκα, προ. Δεν έχω καλώδια, μπρο. Δυστυχώς, όχι. Ούτε εγώ. Θέλεις να κάνουμε ένα βίντεο dedicated στους BMW fans, ξέρω, BMW fans. Ωραία. Ναι. Πώς να βοηθάς BMW. Ναι. Ανθρώπους, φίλε. Έχουν ναι. Μείνει πόση ώρα είναι εδώ. Δεν ξέρω. Θες να πάμε ναι. Να τους πάρουμε συνέντευξη. Να κάνουμε ένα charity. Ε, να πάμε να τους πάρουμε μια συνέντευξη. Συνέντευξη. Όχι, εγώ λέω να σταματήσουμε ό,τι αμάξι κυκλοφορεί εδώ και να ζητάμε καλώδια. Αυτό λέω, να κάνουμε βοήθεια. Charity event. Ναι, ρε, bro. Έλα, πάμε λίγο. Πάμε το stand. Το stand. Ναι, για να κάνουμε το charity. Θα το ρωτήσουμε, ρε, bro. Θα βγάλω και το μικρόφωνο για να μπορούμε να το κουνάμε να μιλήσουμε. Ναι, ναι, μίλα, μίλα. Ναι, ναι, ναι. Brother. Έλα λίγο εδώ πέρα να μας πεις τι συμβαίνει, ρε μπρο. Να το κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Για πες. Δεν είναι δικό μου το μάξι. Εγώ θα βάλω το BMW, δεν ξέρω τώρα. Ποιο είναι το μάξι. Δεν ξέρουμε, το βρήκαμε, το πήραμε. Είσαι εγώ είμαι ο Νίκος, γεια σου Τάση. Πολύ ωραίο μαλλί. Πολύ ωραίο μαλλί. Μείναμε με μπαταρία. Το τούρμπισα προχθές και κάτι από τώρα, δεν ξέρω. Ήταν ατμόσφαιρα και το έκανε τουρμπό. Φίλε, εμένα πάντω μου φαίνεται περίεργο BMW να μένει. Ξάνθη και δεν μπορούμε. Τώρα θα φεύγατε ξάνθη απευθεία. Έψαξα και εγώ για καλώδια να σας βρω, δεν βρήκαμε. Δεν έχουμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα charity event. Να σταματάμε ποιον περνάει ναι. Και να του ζητάμε αν έχει καλώδια. Μέσα, αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Θα το κάνουμε. Είσαι σίγουρος ότι είναι μπαταρία αυτό. Ναι, 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 έχω ξαναμείνει. Αλλά το έβαζε και τη φορά και μπορούσα. Δεν την άλλαξε. Ρε Θεόφοβε, δεν την άλλαξε την μπαταρία. Ω, έχει ένα χρόνο. Ωραίο εσύ. Ναι. Ένα χρόνο χωρίς μπαταρία, πήγαινε. Πήγαινε. Σκυλί. Πάμε να σταματάμε κόσμο τώρα. Αυτό εκεί πέρα που έρχεται αργά εκεί. Πάμε να το σταματήσουμε. Ναι, ναι. Μπομπε, έφυγε. Πού πήγε ρε αυτό. Μήπως έχεις καλώδια. Α, μαζί είσαι κι εσύ. Και δεν έφερες καλώδια. Δεν ήξερες πού πήγε. Περίμενε, στα βεζινάδικα έχουν καλώδια. Εμπρό, να πετάξουμε στο βενζινάδικο να φέρουμε καλώδια. Άμα πάρουμε κάποιον από εσάς και τον πετάξουμε στο βενζινάδικο, δεν θα έχει καλώδια. Ναι, να αγοράσεις. Από το να μείνεις εδώ. Δηλαδή κρίμα, κρίμα το μαλλί, ρε φίλε. Μπρο, έχεις καλώδια. Εδώ πέρα πίσω μπαίνει. Δεν έχεις αμάξι. Εδώ μέσα. Ναι. Έχω εγώ καλώδια. Έμειναν κάτι παιδιά εδώ πέρα με τον BMW. Πίσω. Έμειναν κάτι παιδιά πίσω εδώ με τον BMW προς το να βρούμε άκρη. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, ναι. Α, ναι, έχεις δίκιο. Το έχω ξαναδεί. Έγινε, ρε, άντε. Μήπως δεν το φορτίσατε αρκετά, πόση ώρα το είχατε. Αυτό βάλω το κάνα 3-4 λεπτά γεμάτα να είναι μέσα. Και το άλλο το αυτοκίνητο μάρσαρε το λίγο να δώσει ρευματάκι. Ναι, ρε, αν ναι, είναι ρε. Μπαταρία. Δες με λίγο, σύνδεσε τα στο ανοιχτό τα μάξι και δώσ' τον γκάζια όπως είπε. Όχι. Μα αυτό σου λέει. Ο άλλος δεν θα δώσει γκάζια, ρε, όχι εσύ. Για να δώσει ρεύμα. Ποιος έχει τα καλώδια. Με τα μάξι πέσω να έρθει, όχι μόνο με τα καλώδια. Με τα μάξι, έλα! Το θα το κάνουμε Cars and Coffee. Μίλα μας λίγο εδώ πέρα για, για την φιλτροχωάνιση εδώ πέρα. Λοιπόν, από 150 άλογα το πήγα... Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Από 150 άλογα το πήγα... 152. 152. Έλα, έλα. Κάτσε εσύ. Έλα, 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 έλα. Όπα, 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 όπα. Όπα, ρε μαλάκα, δες εδώ τι κάνω. Βάλαμε πόδι, θα μας έπαιρνε το πόδι μέσα. Άνοιξε καπό. Δες τώρα, θέλω να δει. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Από πού ανοίγει, έχει πια στράκι. Α, από εδώ. Το βελάκι, ρε. Σήκωσε το. Δες τώρα. Από το τέ μου το πήρα αυτό, ρε. 16 κύλινδρο, μπρο, δες. Πού είναι το πράγμα, εκεί είναι. 16 είναι, μην το πράγμα. Ναι, ρε, βλάκα. Δώσε πρώτα κόκκινο. Ωραία, πάτα το λίγο γκάζι, άμα ζεστό είναι τα μάξι, μην το... Πολύ ζεστό, κατάλαβα. Άσε το λίγο να φορτίσει. Άσε το εκεί τώρα 2 λεπτά. Κράτα σταθερά, 2.000 στροφές κράτα σταθερά. Έτσι, και πληρώνει η βενζίνη το φιλαράκι, μηνά. Για δοκίμασε. Μέσα με τον BMW, έχει μέσα. Μπρο, απομακρύνσου λίγο. Τι έγινε. Το βάλαμε μπροστά. Το καταφέραμε. Ναι, ναι, πήρε το BMW. Πούντος, owner. Πες την εμπειρία σου. Πήρε, εύκολα. Πήρε. Πόσα άτομα σταμάτησαν εδώ πέρα. Τρία αμάξια. Πήρε, πήρε. Τώρα τι θα κάνεις, ποιο είναι το επόμενο πλάνο. Ξάνθη, τα αφήνουμε ανοιχτό όλο το βράδυ. Μένουμε από βενζίνη μετά. Μια χαρά.
Ωραία. Πάνε δε στην μπαταρία σου, όντως. Σιγά-σιγά. Θα το βάλω σε κατηφόρα για αρχή και μετά θα πάω να το αλλάξω. Του χρόνου πάλι. Του χρόνου πάλι μπαταρία. Τώρα ξανά θα το σβήσω. Αυτά είναι. Ωραία. Τέλειος. Μια χαρά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Βοήθεια. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας παιδιά. Ευχαριστούμε παιδιά. Φιλάκια. Τσάω. Τι δημιουργία ήταν αυτή. Εντάξει. Έγινε τώρα η δουλίτσα εδώ. Δώσαμε το support. Πάμε. Και μετά γκρινιάζουμε εμείς μαλάκα. Για τα δικά μας. Όντως, όντως. Βάλε και 90 ευρώ βενζίνη. Δεν σβήνει τουλάχιστον. Τουλάχιστον τα λαμπάκια μένουν κλειστά. Αυτό παρεμπιπτόντως έχω να σας πω ότι όσο πιο πολύ το πίνεις, τόσο καλύτερη γίνεται η γεύση. Αλλά στην αρχή η πρώτη δουλειά ήταν να πέσει. Να σε πω κάτι, φίλε. Έλα. Είναι πάρα πολύ γλυκό. Καλή συνέχεια, μάγκες. Γεια σας. Ήταν πάρα πολύ γλυκό, είναι μπρο. Δηλαδή λένε ότι το Monster είναι γλυκό. Αυτό είναι 10 φορές πιο γλυκό. Όντως, ισχύει. Φαντάζομαι πόσο γλυκό είναι. Ναι, ρε φίλε, σαν του Λούμπα. Κόπιο το γι' αυτό. Σαν ζελεδάκι λιωμένο είναι. Σαν ζελεδάκι λιωμένο. Αυτό θέλει να μείνει χωρίς αυτοκίνητο, ρε. Έλα, έλα, έλα. Έλα, μια κολλιά τώρα. Τα λέμε. Λοιπόν, πάμε και εμείς για το δεύτερο καφέ μας. Ναι, γιατί μια καλή μέρα Σαββάτου επιβάλλεται να είναι διπλή σε καφέ. Με τον Άπο. Πάμε. Τον πήρες τηλέφωνο. Big Boss, ναι, στο βίντεο. Ωραία. Πάμε. Πού θα πάμε. Τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα και θα κανονίσουμε. Ωραία. Για πάρε ένα τηλέφωνο. Διαφήμιση. Έλα ρε. Βάλ τον ανοιχτή ακρόαση ρε. Πού είσαι ρε κουκλέ. Πού είσαι ρε guy. Πού είσαι ρε boy. Boy. Μπρο, τι θα κάνουμε ρε, πού είσαι. Πού θα συναντηθούμε. Ναι, εσύ αυτοκίνητο δεν έχεις, ε. Θα πάω απευθείας, μα, 3 λεπτά. Ωραία, εμείς ξεκινάμε τώρα από το Ρόκαστρο. Α, ξεκίνα και εσύ τώρα, θα φτάσουμε 2 ώρα. Από τα Τζάμπο, ναι. Εντάξει, τώρα από χέζω, ρε φλικιά. Ωραίος. Πες και ένα γεια στο βίντεο τώρα. Πες ένα γεια στο YouTube, μπρο. Hello, guys. Πες, hello, guys, τώρα χέζω και θα έρθω σε λίγο. Τώρα χέζω και έρχομαι. Λοιπόν, φύγαμε. Έγινε, ναι, πάμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αποστόλη, ο οποίος είναι από τα καλύτερα παιδιά. Καλύτερη πάστα. Να τους. Πες εδώ. Κακ. Παιχνιδιά. Παιχνιδιάρικο. Ο άλλος μας χαιρετάει μπροστά. Ο Νικολής. Όπου έχει αφόρητη ζέστη, μάγκες. Και λέγανε, νομίζω λέγανε το Σαββατοκύριακο δεν θα έχει καλό καιρό στα καναβάλια. Μπρο, έχει αφόρητη ζέστη. Αφόρητη ζέστη. Και είμαι και με το κοντομάνικο σήμερα. Άμα καλοκαιριάζει δηλαδή και βγάλει σαραντάρια, τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα έχει 18 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Yes! Yes! Ναι! Έλα, έλα, έλα! Μας κολλάει ο άλλος από πίσω, έλα! Ποιος κολλάει, ρε! Ρε, μην πατήσω, ρε, γκάζι! Μπαπ, κλειώ! Αλιτάμπουρες! Ωραία! Ποιος είναι αυτός? Ωραίο, ρε, φίλε, το σιρόκο! Πολύ ωραίο, ρε, φίλε! Και το αυτόματο έτσι πιο ξεκούραστο οδήγηση. Αλλά άμα έχει συνηθίσει χειροκίνητο, προσωπική μου άποψη, είναι αλλιώς η αίσθηση του να οδηγά, ας πούμε, χειροκίνητο αυτοκίνητο, και αλλιώς η αίσθηση να οδηγά αυτομάτω. Καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ τώρα, από τα απλά πράγματα, θα πατήσω φρένο. Ωραία. Πατήσω φρένο. Είμαι σε Δευτέρα, ας πούμε, θα πατήσω φρένο. Και θα πρέπει να πατήσω συμπλέχτη για να μπω έτσι. Όχι, τι έγινε. Ποιο? Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ. Ναι, όχι, δεν είμαι εγώ, μπρο. Βρωμάει λάδια, λέει. Εγώ δεν είμαι χειρότερα εδώ. Μπρο, δεν είμαι εγώ. Α, το ελέγξουμε μετά, άμα θες. Συνεχίζει και μυρίζει. Βρωμάει λάδια, λέει. Μπρο, άμα είναι το δικό μου, θα φανεί. Θα τσεκάρω μετά τα λάδια, μπρο. Εγώ έκανα σέρβις πριν από ούτε 1500 χιλιόμετρα, νομίζω. Οπότε δεν παίζει να είναι το δικό μου. Τι λένε, μα έχω αλλάξει στα τελευταία. Πόσα. Στα τελευταία χιλιόμετρα έχω κάνει διπλό σέρβις, ρε φίλε. Το έχω κάνει 2 σέρβις επειδή πήγα ταξίδι. Μετά από ταξίδι κάνω σέρβις, φαντάσου. Τόσο ψυχάκια. Γενικότερα, άμα το αμάξι το πας με χιλιόμετρα και το ανοίξεις, το πατήσεις εκεί 200 και.
Καλό είναι να το κάνει σερβις. Τώρα τσεκάρει ο άλλος τα λάδια του, τι κάνει. Μπρο! Θα το δούμε μετά, ρε. Εμένα δεν είναι, μπρο. Ούτε εμένα είναι. Εμένα δεν έχει καν ένδειξη, ρε. Δεν έχει καν ένδειξη για λάδια. Δεν έχει τίποτα. Θα σε πω μετά. Α, τώρα μυρίζουν λάδια. Από άλλο είναι. Όπως είπαμε, κάτω στα σχόλια. Θέλω να μου πείτε, το έχω στο 0,5 την κάμερα. Είναι πιο ευρυγόνια, όπως λέγεται στα ελληνικά. Θέλω να μου πείτε σχόλια. Άμα το προτιμάτε έτσι, άμα το προτιμάτε αλλιώς. Γιατί έτσι τώρα όπως φαίνεται, είναι όπως το βλέπω εγώ το αυτοκίνητο, έτσι. Έτσι όπως σε δείχνει, ας πούμε. Άμα το βάλω μπροστά μου, είναι έτσι. Φαίνεται πιο έτσι ολοκληρωμένο. Δεν βλέπετε μόνο λίγο το τιμόνι, το μισό και μπροστά. Μπαμπρίζα, εδώ μπορείτε να δείτε και ταχύτητες και όλα. Κατάλαβες, γι' αυτό θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε. Πίσω στο TAF-TAF, φίλε. Πίσω στην ποιότητα. Πίσω στην αμαξάρα μου. Πίσω στην αμαξάρα μου, έτσι λέω κι εγώ. Λοιπόν, startup Βόλτας, Σαββάτου. Φύγαμε για Χαλκιδική. Θα μας το κλείσουν με τα δεδομένα, με τα copyrights. Φύγαμε για Χαλκιδική τώρα έτσι. Πάμε. Πάμε. Πίσω, φύγε εσύ πρώτος, μπρο. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να φύγει ο πρόεδρος, να φύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε. Τι κάνει ρε ο ανώμαλος. Μπαπ! Σκορπιός! Λοιπόν, εγώ το έχω τώρα στο 0,5, παιδιά. Πείτε λίγο στα σχόλια κάτω. Γράψτε άμα το 0,5 δεν κάνει, ρε φίλε. Μπορεί να μην σας αρέσει έτσι. Απλά νομίζω ότι φαίνεται καλύτερα, γενικότερα. Απλά γράψτε στα σχόλια κάτω τι πιστεύετε. Θέλω να ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Γιατί άμα είναι να μην το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, αριστερό, δεξί. Ω, να σου κάνω. Τζάμπο, φτιάξτε το αυτό, έτσι. Όντως μυρίζει, μπρο. Όντως μυρίζει, αλλά δεν είναι από μένα αυτό. Εγώ ξέρω τα μάξι, όχι απλά πώς μυρίζει. Πώς μυρίζει όταν ζορίζεται, πώς μυρίζει όταν δεν ζορίζεται. Πού είσαι ρε πόχο, ε! Νάτος. Νάτος ο Αποστόλης. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πρέπει να βάλουμε εισιτήριο στο αυτοκίνητο. Δεν γίνεται, ρε μαλάκα. Δεν είναι πολλά έξοδα. Εν τω μεταξύ, δες, εγώ τόσο το κάνω, ρε φίλε. Πείτε λίγο, είναι πολύ. Τόσο. Πήγα στο λαφτσίδι και το είχα αναβασμένο μέχρι εδώ. Τι να πιάσει εδώ, ρε μαλάκα. Εδώ, ορίστε. Ανθρώπινα, ρε μαλάκα. Τι να πω, ρε φίλε. Τρελαθούμε, ρε. Τελείως. Θα μας τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Κάτσε να κλείσουμε και το άλλο. Φαίνεται και το δάχτυλό μου, μπράβο μου. Κομπλέ. Πάμε να τον βρούμε τώρα. Γιατί αργείς, ρε. Αργώ γιατί προσπαθώ να σου κάνω content. Content. Μπαπ, σκορπιός. Εγώ είπα τα παιδιά, είπα τα παιδιά. Κάτσε, τράβε εσύ, έλα. Πού είσαι, ρε. Όχι, αυτό κόστο. Μαλάκα, μην το βρεις. Κι εγώ εννοώ, μπρο. Εντάξει. Μαλάκα, κόψε αυτά τώρα. Μην τα λες μέσα, μπρο. Έχουμε πει 1,200 €. Μην τα λες. Τι λέει, ρε, από. Όλα good. Τι όμορφο παιδό είσαι, ρε, μαλάκα. Κάθε μέρα είναι καύλα. Πιο όμορφος από την προηγούμενη. Ναι, ρε, μπρο. Ξέρετε, μεταξύ μας, ζουκλωτά. Πάμε, κάτσουμε. Να σε πω κάτι. Εγώ είπα στα παιδιά εδώ στο βίντεο. Ναι. Είπα, το είχα στην οδήγηση, το είχα στο 0,5, ευρυγόνιο. Ναι. Και τους ρώτησα να μας πούνε στα σχόλια, άμα το προτιμάνε έτσι το βιντεάκι. Ναι. Έτσι, να μας πούνε, πες και εσύ. Ναι, αφού το είπες εσύ και εγώ θα το πω. Πρέπει να το πεις εσύ στα αφεντικό εδώ πέρα. Εντάξει, εντάξει. Προτιμάτε ευρυγόνιο, 0,5 ή άσο.